Με ήττα 2-0 από την Παραγουάη έκλεισε τις υποχρεώσεις της για τα φιλικά προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ο Τόρε Χάγκελ και οι διεθνείς αναχωρούν αύριο για την Νότιο Αφρική. Με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στο εναρκτήριο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Νότια Κορέα. Έντονο προβληματισμό προκάλεσε μία ακόμα εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου μόλις λίγες μέρες πριν την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο της Νότιου Αφρικής. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Παραγουάη, η ομάδα του Τόρε Χάγκελ έδειξε όρεξη και διάθεση να δημιουργήσει παιχνίδι, όπως είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την Βόρεια Κορέα, και προσπάθησε να ξεδιπλώσει επιθετικές αρετές. Παρόλα αυτά, για ένα ακόμα παιχνίδι, αυτό που προβλημάτισε ήταν η αμυντική λειτουργία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Οι Παραγουανοί απείλησαν για πρώτη φορά στο μάτς μόλις το εκτό λεπτό, με τον Μπάριος να βγαίνει απέναντι στον Τζόρβα, ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια το πλάσιο του Παραγουανού. Τρία λεπτά αργότερα, το σκορ άνοιξε για την ομάδα της Παραγουάης. Ο Ρόκι Σαντακρούς πλάσαρε, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στην επιστροφή ο Βέρα την έστειλε στα δίχτυα. Η Εθνική συνέχιζε να μην έχει καλά πατήματα εντός γηπέδου και να παρουσιάζει παιδικές ασθένειες στην άμυνα, με αποτέλεσμα οι Παραγουανοί να το εκμεταλλευτούν για ακόμα μια φορά, όταν στο 25ο λεπτό, σε σέντρα από αριστερά, ο Τζόρβας απέκρουσε κεφαλιά του Σαντακρούς, αλλά ο επερχόμενος Μπάριος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0 σε κοινή εστία. Ίσως το γεγονός ότι ο Ρεχάγκελ δοκίμασε σε αυτό το μάτς να παίξει με δύο center back αντί για τρία, κόντρα σε μια ομάδα που παίζει στρωτό ποδόσφαιρο, απέδειξε πως ίσως η Εθνική θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο των τριών center back για το Μουντιάλ, ώστε να διασφαλίσει τουλάχιστον τον παθητικό της ρόλο και στην συνέχεια να σχεδιάσει τον επιθετικό της προσανατολισμό. Ουσιαστικά η Εθνική Ελλάδος απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με ένα μακρινό σουτ του Τζιόλι στο 38, το οποίο κατέληξε out, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σαμαράς έπιασε σουτ για να αναγκάσει τον τερματοφύλακα της Παραγουάης να διώξει την μπάλα σε corner. Ο Σαμαράς, που έδειξε διάθεση στο μάτς με την Παραγουάη, στο επόμενο λεπτό είχε κεφαλιά που πέρασε μόλις πάνω από το οριζόντιο, ενώ τελευταία καλή στιγμή για τους παίχτες του Ρεχάγκελ ήταν στο 59ο λεπτό, όταν το σουτ του Τζιόλι κατέληξε out.